συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. Μπισκότα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη. Φρέσκο γάλα Τρίκι. Κάθε μέρα άνοιξη. Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Σάββατο σήμερα, 22 Απριλίου, εδώ και πάλι μαζί με την εκπομπή Ορθά Κοφτά. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 90 περίπου λεπτά. Να πούμε ότι είναι η πρώτη μεταπασχαλινή εκπομπή. Άρα λοιπόν θα μείνουμε για λίγο στην μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Να πούμε πως τιμήσαμε και φέτος, κυρίες και κύριοι, το πατροπαράδοτο έθιμο του Οβελία. Φτωχοί και πλούσιοι φροντίσαμε να γυρίσουμε τη σούβλα, να απολαύσουμε το αρνάκι μας, το κοκορετσάκι μας, το κατσικάκι μας, ανάλογα βρε αδερφέ, με την διάθεση και την όρεξη του καθενός. Εξάλλου, όπως λέει και ο λαός, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια το κολοκυθόπιτα θα έλεγα πως είναι αδόκιμος όρος, καθότι Πάσχα σημαίνει κρεατοφαγία μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είχαμε και πάλι το γνωστό. Δεκάδες έως εκατοντάδες περιστατικά να τρέχουν στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Γιατί? Για υπερφαγία και γιατί ήπιαν τον άμπακο κυριολεκτικά. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες. Παν μέτρων άριστον έλεγαν οι αρχαίοι, αλλά εμείς με τους αρχαίους όσον αφορά όλα αυτά δεν τα πάμε καλά. Καθότι είμαστε της λογικής, ας πάει και το παλιάμπελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Λοιπόν, πέρασε το Πάσχα και έμειναν ακόμα νοπές οι εντυπώσεις. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα είχαμε την έξοδο των μυρίων. Φεύγαν οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικείς και τα λοιπά, όπου φύγει φύγει. Όπου βρίσκαν παρέα σε χωριό, σε κάμπους, σε ραχούλες, τρέχαν για να φύγουν από τις Τσιμπεντούπολης. Και εμείς βέβαια εδώ στην επαρχία τους υποδεχτήκαμε με ανοιχτές αγκάλες. Ο ορεινός όγκος, μετέωρα, πύλιο, λίμνη πλαστήρα, αλλά και οι πόλεις της Θεσσαλίας βούλιαξαν κυριολεκτικά από κόσμο και από πατριώτες που γύρισαν στα σπίτια τους να κάνουν Πάσχα, αλλά και από επισκέπτες. Είμαστε πια ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός και δικαιολογημένα βέβαια, αφού η Θεσσαλία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μια Ελλάδα σε μικρογραφία, έχει τα πάντα. Όλα όσα θα ήθελε να δει κάποιος που έρχεται είτε από το εξωτερικό είτε από άλλες περιοχές Ελλάδος μπορεί να τα βρει στη Θεσσαλία. Είναι, επαναλαμβάνω, μια μικρή Ελλάδα από όλες πλευρές. Θα στο αναλύσω μια άλλη φορά το συγκεκριμένο. Τώρα να πούμε πως δόξα και τιμή, κυρίες και κύριοι, οδεύομαι προς εκλογάς και τυπικά πια, αφού έχουμε διάλυση της Βουλής και συνεπώς ξεκίνησε και ξεκινάει μάλλον και τυπικά αντίστροφη μέτρηση για να οδηγηθούμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου, όπου ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ως ήθιστε να λέγεται, θα εκλέξει τη νέα του κυβέρνηση. Τώρα βέβαια, εδώ που τα λέμε και αυτή η προεκλογική περίοδος, αυτό λέει τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, θα κυλήσει όπως και οι άλλες. Με φρουφρού και αρώματα, με φλιναφήματα, με ελεκτικές αντιπαραθέσεις, με φραστικά πυροτεχνήματα, χωρίς σε καμιά περίπτωση να μπούμε στην ουσία των προβλημάτων. Αυτό γίνεται διαχρονικά και αυτό εκτιμώ ότι θα γίνει και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος κτλ. Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον βαφτίσαμε που λέει και ο λαός, δηλαδή ακόμα δεν είναι οι πρώτες εκλογές και εμείς μιλάμε για τις δεύτερες, για μετεκλογικές συνεργασίες, για κυβερνήσεις συνασπισμού και συνεργασίες και πάει λέγοντας. Είμαστε βρε αδερφέ πραγματικά ένας περίεργος λαός, ανάδελφο έθνος που είχε πει και ο πάλεποτε πρόεδρος Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης. Και αφού λοιπόν σας έδωσα έτσι μια γεύση για το πώς θα κινηθούμε και στην υπόλοιπη εκπομπή, να πάμε να ακούσουμε, όπως εγώ τουλάχιστον έχω καθιερώσει, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τον ύμνο της εκπομπής εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Πάμε να τον εμπεδώσουμε και επανερχόμαστε.
κράτος λιγοστό. Σ' όλη τη γη μοναδικό. Εκατό να εξοδεύει, εκατό να εξοδεύει, εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει εφτά πρωθυπουργούς. Ταμείο δίχως χρήματα, ταμείο δίχως χρήματα, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρώων χώρα, ο Ελλάς ηρώων χώρα, ο Ελλάς ηρώων χώρα κι γαϊδάρος βγάζεις τώρα. Κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, το κλέφτη να γυρεύουνε. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφτέρει, κάτι μισό μαθέ κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου και παππού, κι από προσπάπου και παππού, κι από προσπάπου και παππού, συγχρόνος μπούφος κι αλεπού. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρώων χώρα, ο Ελλάς ηρώων χώρα, ο Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρος βγάζεις τώρα. Τώρα δεν θέλω να πιστέψετε ή να θεωρήσετε ότι είμαι υπερβολικός, αλλά έτσι πραγματικά διεξάγεται η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα διαχρονικά. Δεν συζητάμε για τα ζητήματα του τόπου. Εάν εσείς δείτε ότι θα κουβεντιάσουμε για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για τις αλλεπάλληλες αυξήσεις, για την ανεργία, για το πώς πάει και η υγεία, για κοινωνική ασφάλιση, για παιδεία, για εξωτερική πολιτική, άμα κάτσουν τα κόμματα και συζητήσουν για όλα αυτά τα θέματα, ωραία να αλλάξουμε και εμείς άποψη. Τι βλέπουμε όμως? Περιοδίες των αρχηγών, ο καθένας να αρέσκεται σε φρυναφήματα και όπως συνηθίζω να λέω σε ελεκτικά πυροτεχνήματα, απλά για να πάρει το ζήτο, να πάρει το μπράβο και να φύγει να πάει στο επόμενο χωρίο ή σχολείων για να πει τα ίδια και τα ίδια. Και εμείς όλοι ως αλλαλάζοντα αμνοερήφια κάποιες φορές, οδηγούμαστε στην κάλπη. Και έχουμε την εντύπωση κιόλας ότι κατά βάση είναι κλαίγουμε κυβέρνηση. Βέβαια εμείς έχουμε άλλο χούι ως Έλληνες. Να ψηφίζουμε την Κυριακή για να καταργέμαστε τον εαυτό μας με αυτό που ψήφισε την προηγούμενη. Είναι η χώρα με τα εκατομμύρια κοψοχέριδες. Και βέβαια τώρα, για να πάμε λίγο και στα ζητήματα του τόπου, πέρα από αυτό που σας είπα προηγουμένως, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να θυμίσω ότι τα ελληνοτουρκικά, με τα οποία δεν ασχολείται κανείς, έρχονται και πάλι στην επιφάνεια. Οι Τούρκοι, αφού εφήρμοσαν το δόγμα Ελλάς-Τουρκία ελικοφιλία, τώρα το ρίξαν πάλι στον Καλαματιανό και άρχισαν πάλι να μιλάνε για διεκδικήσεις. Αλλά κανείς δεν ασχολείται. Εμείς ασχολούμαστε πια με την υπόθεση του Γεωργούλη. Δηλαδή, τι συμπέρασμα βγαίνει? Ότι εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο στέλνουμε λουλούδια. Είχαμε την Καϊλή. Είχαμε τη Σπυράκη. Τώρα προέκυψε η Γεωργούλης. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Αυτό ξέρω, που ξέρω όμως είναι ότι όλα τα αθηναϊκά τηλεοπτικά κανάλια, site, εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ασχολείται τώρα με αυτό. Τελικά τι έγινε? Έχουμε ή δεν έχουμε άλλα ζητήματα? Είναι απίστευτο. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, αυτό πραγματικά εμένα θα έλεγα ότι μπάφησε έτσι άναυδο και θέλω λίγο να το δούμε μαζί. Είναι μια καταπληκτική γελιογραφία από τον Ανδρέα Πετρουλάκη, θα την δείτε τώρα στις οθόνες σας, η οποία λέει έτσι εν πολλής, γράφει από πάνω Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μάλλον κάπως έτσι, και λέει μέσα στο κείμενο, έχει μια μικρή αγγελία και λέει «Ζητείτε διερμηνίας ελληνικών για μόνιμη εργασία».
Δεν είναι, δεν απήχε πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Αλλά ναι, μεγάλο, σημαντικό γεγονός αυτό, να το δούμε. Αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί. Εμείς εδώ, από την προεκλογική περίοδο, τι κάνουμε? Ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα για να μιλήσουμε από τους ποδοσφαιρικούς όρους. Άλλοι κάνουν καθυστέρηση, άλλοι διώνουν offside και άλλοι, επαναλαμβάνω, ρίχνουν την μπάλα ξόφαλτσα στην εξέδρα για να τελειώσει το παιχνίδι. Για να φτάσουμε στην κάλπη και να μην έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συζητήθηκε, αν συζητήθηκε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Και για να δείτε πώς ακριβώς παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Θα πάμε να δούμε έτσι μια ακόμα λεκτική μονομαχία στη Βουλή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα και τις φαρμακερές εντός ή εκτός αγωγικών ατάκες που έχουν ανταλλάξει κατά καιρούς. Πάμε να το απολαύσουμε. Αρνείστε να τοποθετηθείτε δια της ψήφου σας για ζητήματα που ενδιαφέρουν όλους τους πολίτες. Επιλέγουμε να απέχουμε από τις ψηφοφορίες για να μην νομιμοποιήσουμε ούτε μία ώρα παραμονή σας στη θέση του Πρωθυπουργού μετά από αυτές τις μείζονες, κατά την άποψή μας, αποκαλύψεις. Εύχομαι αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια να είναι απλά μία απεγνωσμένη κίνηση φυγής, να μην είναι ένα προήμιο κοινοβουλευτικής εκτροπής. Εσείς μιλάτε για εκτροπή που ακούγατε το μισό πολιτικό σύστημα, τους μισούς υπουργούς, τους οικονομικούς παράγοντες, την ηγεσία του στρατεύματος. Είναι μία επιλογή που δεν προσβάλλει μόνο τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Προσβάλλει πρωτίστως εκείνους οι οποίοι σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε. Μόλις ανέβετε σε αυτό το βήμα και απαντήσετε και σήμερα, για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τον αρχηγό Γενθά, τον κύριο Φλόρο? Για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη? Σας υπόσχομαι, θα επιστρέψουμε στις ψηφοφορίες για τον νομοθετικό έργο. Δώστε όμως εξηγήσεις. Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς. Θα είμαστε και μέσα και έξω από τη Βουλή για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Θέλουμε τελικά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Θέλουμε πρωθυπουργό το Τσίπρα ή πρωθυπουργό το Μητσοτάκη? Είμαι ανοιχτός για την οποιαδήποτε σύγκριση και σύγκρουση. Θέλετε αύριο το πρωί να πάμε σε μια τηλεμαχία να μιλήσουμε για το αύριο? 7 χρόνια την αποφεύγετε. Γιατί, αλήθεια, αφού είστε τόσο σίγουρος ότι είστε καλύτερος, ότι είστε πιο σοφός, πιο γοητευτικός, πιο εντρυφείς στα προβλήματα, γιατί δεν έρχεστε? Τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα εδώ, κύριε Τσίπρα? Τι είναι αυτό? Debate δεν είναι? Έχουμε κάνει, εάν δεν κάνω λάθος, παραπάνω από 80 τέτοιες συζητήσεις. Προφανώς δεν αισθάνεστε τόσο άνετα στο βήμα της εθνικής αντιπροσωπείας και επιδιώκετε τηλεοπτική αναμέτρηση. Δεν σας αρέσει η Βουλή? Δυσκολεύεστε σε αυτό το πλαίσιο αντιπαράθεσης? Η απάντηση λοιπόν είναι: κάθε πράγμα στην ώρα του. Διαλέξτε τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα, άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ. Η εθνική αντίσταση αναγνωρίστηκε το 1982. Το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο είναι κομμάτι της εθνικής μας αντίστασης. Δεν είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να μας διχάζει, είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει. Τάζετε τα πάντα στους πάντες. Να θυμάστε ότι τελικά εσείς ήσασταν που πήρατε τα πάντα από τους πάντες. Εσείς έχετε καταντήσει σήμερα τη μεσαία τάξη να ζει με τα κουπόνια, αυτό κάνετε. Η κοστολόγηση των μέτρων που έχετε εξαγγείλει σε βάθος τετραετίας, ξέρετε πόσο είναι, κύριε Τσίπρα? 45 δισεκατομμύρια. 45 δισεκατομμύρια! Αυτά λοιπόν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα υπερβάλλοντα της κρατικής εσχροκέρδειας, διότι εσείς κρατάτε σταθερά υψηλούς τους έμεσους φόρους, είναι αυτά τα οποία θα δίναμε για να επουλωθεί η κρίση. Εάν ποτέ ερχόσασταν στα πράγματα και επιχειρούσατε να εφαρμόσετε τα μισά από αυτά που έχετε τάξει, η χώρα θα χρεοκοπούσε την επόμενη μέρα. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, μια που σας δείχναμε τώρα τις ατάκες των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, να πούμε πως τα έρματα έδρανα στη Βουλή είναι συνήθως άδεια. Όποτε γίνεται σοβαρή συζήτηση για θέματα
γενικού ενδιαφέροντος, θέλετε εθνικά θέματα. Θέλετε συζήτηση προημερησιακής διατάξεως. Είχαμε πρόσφατα τον προϋπολογισμό. Έγινε συζήτηση για τους πληστηριασμούς. Είχαμε τώρα συζήτηση πριν από λίγο καιρό για το κόμμα του Κασιδιάρη. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα. Τα άδρανα άδεια. Πότε γεμίζει η Βουλή? Όταν μιλάνε πολιτικοί αρχηγοί. Εκεί είναι 300 παρόντες και συναγωνίζονται ποιος θα ρίξει το πιο θερμό χειροκρότημα για τον αρχηγό του. Αλλά δεν μπορεί να θεωρείται ναός της δημοκρατίας το κοινοβούλιο και να γίνονται συζητήσεις μπροστά σε άδεια έδρανα. Ή να τους λυπάσει τους ομιλητές όταν απευθύνονται κυριολεκτικά σε άδεια έδρανα και λένε την άποψή τους. Να ακούσει ποιος, το ξύλο ή το δέρμα των καθισμάτων? Και όμως αυτό είναι το σκηνικό. Και υπέρονται οι βουλευτές για το έργο που επιτελούν. Από επαγγελματική διαστροφή έχω κάτι και έχω δει πάρα πολλές συζητήσεις. Και όλες είναι σε άδεια έδρανα. Δεν είναι η εξαίρεση, δυστυχώς είναι ο κανόνας. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για τη δημοκρατία και για το λίκνο της δημοκρατίας στον ΟΑΟ, τη Βουλή, συζητήθηκε, ήταν από τελευταία νομοσχέδια, ο τρόπος με τον οποίο θα αφήσουν εκτός το κόμμα Κασιδιάρη. Και έγιναν εκεί νομοθετικές πρωτοβουλίες, ψηφίστηκαν από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 κτλ. Κτλ. Η ουσία ποια είναι? Μόνο με την πολιτική σου καθημερινότητα, την πολιτική σου πρακτική και τις πολιτικές σου πράξεις μπορείς να απομονώσεις τα ακραία στοιχεία. Όχι με νομοθετικά διατάγματα. Αν φοβούνται τα δημοκρατικά κόμματα για το τι μπορεί να συμβεί από το κόμμα Κασιδιάρη ή από το οποιοδήποτε άλλο, ας φροντίσουν με τις πράξεις τους, με τη διαγωγή τους, με την πολιτική που ασκούν, να απομονωθούν αυτά τα ακραία στοιχεία. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε μήπως με τις πράξεις τους όλα αυτά τα κόμματα ήταν που εξέθρεψαν τη Χρυσή Αυγή και έφτασε μετά το 2012 να γίνει τρίτο κόμμα στη Βουλή. Θέλουμε επανάληψη του έργου με διαφορετικούς πρωταγωνιστές αλλά με το ίδιο περιεχόμενο. Πρώτα να κάνουν την αυτοκριτική τους και μετά να ψάχνουν να βρουν πώς ακριβώς θα απομονώσουν τον κάθε Κασιδιάρη. Και επί τη ευκαιρία, για να δείτε πώς λειτουργεί η δημοκρατία, να πω πως το βράδυ που συζητήθηκε, ήταν τελευταίο βράδυ νομίζω, η τροπολογία για να μείνει εκτός στο κόμμα Κασιδιάρη, μέσα σε 3 ώρες, από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, πέρασαν κυρίες και κύριοι 124 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Σκούπα, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Με τους βουλευτές δεν υπήρχε περίπτωση να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο των 124 τροπολογιών. 60 τροπολογίες σε κάθε ώρα πέρασαν. Ένα λεπτό και τροπολογία. Έπεφταν οι τροπολογίες σαν το χαλάζι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ούτε ύψιστη νομοθετική εργασία, έργο που πρέπει να επιτελεί η Βουλή. Δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα και σχετικά με το κόμμα Κασιδιάρη πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε με χαρά και με τιμή, υποδεχόμαστε, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη, τον Εφέτη, που είναι μέλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Κύριε Σεβαστίδη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Χριστοφιλέ, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Για την αλήθεια, με όλα αυτά που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και τις πολλές αντιδράσεις, τις πολλές κόντρες για το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη, είναι αλήθεια ότι η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά καλείται να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά? Ναι, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χριστοφιλέ, αρχικά ότι με αφορμή την τροπολογία τη χθεσινή που συζητήθηκε, ότι θα ήταν πολύ εύκολο να απαλλαγεί η κοινωνία μια για πάντα από τον ναζισμό αν ήταν θέμα ψήφισης ενός νόμου ή έκδοση μιας δικαστικής απόφασης. Δυστυχώς όμως, όταν δεν εξαλείφονται οι κοινωνικές και οικονομικές αιτίες που γεννούν το τέρας, η νομοθέτηση διατάξεων αμφίβολης συνταγματικότητας
ενισχύει την ιδεολογική του επικράτηση τελικά. Mm-hmm. Και δεν θα αναφερθώ Ναι, το μόνο, επειδή το φύγετε, είναι οριακά δηλαδή συνταγματικής νομιμότητας και αυτή η τροπολογία. Γιατί είδαμε και την προηγούμενη συζήτηση και για την προηγούμενη διάταξη που είχε έρθει, για αυτήν που ήρθε τώρα. Ναι, να σας πω ότι δεν μπορώ να αναφερθώ προφανώς στον πρόσφατο νόμο των 50-19 που απαγορεύει τη συμμετοχή στις εκλογές πολιτικών κομμάτων που οι ηγεσίες τους έχουν καταδικαστεί σε εγκληματική οργάνωση. Έχουν κατατεθεί, όπως είπατε, όλες οι προτάσεις. Δεν μου επιτρέπετε να πάρω θέση, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο της συζήτησης εξάλλου που θα γίνει στο Α1. Αλλά για την χθεσινή τροπολογία, για την οποία εκδώσαμε και ανακοίνωση σαν ομάδα της μειοψηφίας της Ένωσης, θα προσπαθήσω να γίνω όσο περισσότερο κατανοητός γίνεται για το τι έχει συμβεί με την τροπολογία. Ο Άριος Πάγος λοιπόν είναι κατανεμημένος σε 8 τμήματα. Το Α1 τμήμα που είναι αρμόδιο για τις εκλογές είναι 11 μελές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κώδικα οργανισμού δικαστήριων, οι συνθέσεις των τμήματων που κρίνουν τις υποθέσεις είναι πάντα πενταμελείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο πρόεδρος του κάθε τμήματος ορίζει για κάθε υπόθεση 5 δικαστές που διασκέπτονται και αποφασίζουν ο ίδιος και άλλοι 4 αρεοπαγίτες. Ακριβώς. Ποτέ δεν προβλέπονταν μέχρι τώρα η συμμετοχή του συνόλου του τμήματος των 11 σε μια υπόθεση. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση, παραμονές των εκλογών, εισάγει μια ρύθμιση που αλλάζει τη σύνθεση του δικαστικού σχηματισμού που θα κρίνει, δείχνοντας πρώτα απ' όλα φανερή δυσπιστία στο τμήμα του Αριού Πάγου, το ίδιο τμήμα που επί δεκαετίες ήταν αρμόδιο για τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων ως προς τη συμμετοχή των κομμάτων στις εκλογές. Το ξέρουμε. Τώρα το επιχείρημα είναι ότι αντιθέτως, αφού έχουμε περισσότερα άτομα, ενδυναμώνεται αυτή η απόφαση που θα βγει. Ναι, σωστά. Το επιχείρημα λοιπόν αυτό που άκουσα, ότι οι 11 άνθρωποι κρίνουν καλύτερα από τους 5, κατά την άποψή μου είναι ένα ψευδοεπιχείρημα. Γιατί με τη λογική αυτή θα ήταν καλύτερα να κρίνει ολομέλεια του Αριού Πάγου, που αποτελείται από 75 δικαστές, αν θυμάμαι καλά, και πάει λέγοντας. Η ορθότητα και η αντικειμενικότητα μιας δικαστικής απόφασης δεν αποτελεί συνάρτηση τόσο πολύ του αριθμού των δικαστών που συμμετέχουν στη σύνθεση, αλλά καθορίζεται πρωτίστως από την τήρηση της συνταγματικής αρχής του φυσικού δικαστή, του δικαστή δηλαδή της σύνθεσης, ανεπολυμελής σύνθεση, που κύριε Σεβαστίδη, εκ των προτέρων. Η ανακοίνωση την οποία βγάλατε κρατά ίσες αποστάσεις και απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, αλλά και στον συνάδελφό σας, με τον οποίο υπήρξε αυτή η μεγάλη αντίδραση και οδηγήθηκε στην παραίτηση στη συνέχεια. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Χριστοφίλη. Αναφέρεστε προφανώς στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η δική μας ανακοίνωση της μειοψηφίας ήταν εντελώς διαφορετική. Αναφερθήκαμε σε δικαιοκρατικό λίσθημα με θύμα τη δικαιοσύνη για την τροπολογία. Και θέλω να πω εδώ κάτι άλλο που δεν συζητήθηκε αυτές τις μέρες στο δημόσιο διάλογο και νομίζω έχει ουσία. Έτυχε η πλήρη σύνθεση του Α1 τμήματος να αποτελείται από περιττό αριθμό δικαστών, αλλά 11 δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν τμήματα στον Άριο Πάγο που σε πλήρη σύνθεση έχουν ζυγό αριθμό δικαστών. 8, 10 κλπ. 12. Άρα, τι λοιπόν, θα γινόταν. Ναι, που είχαμε ισοψηφία, λέτε. Ναι, εκεί πάει η διπλή ψήφος του Προέδρου, δεν είναι. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Ακριβώς αυτό είναι ότι γι' αυτό ο κώδικας οργανισμού δικαστήριων ορίζει πενταμελείς συνθέσεις. Και βιάστηκε χθες ο νομοθέτης να ψηφίσει μια τροπολογία, υπολογίζοντας τη σύμπτωση. Θα έχουμε προβλήματα τώρα, κύριε Σεβαστίδη, για να μην χαθούμε και να κλείσουμε με αυτό. Θα έχουμε προβλήματα, δηλαδή, πιστεύετε, και διαδικαστικά, αλλά και επί της ουσίας. Δεν γνωρίζω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα κριθεί. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αν θα υπάρχουν προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι πρόχειρη νομοθέτηση. Και για να είμαι δίκαιος και να είναι πλήρης η τοποθέτησή μου, πρέπει να πω το εξής, για να μην μένουν κενά. Θα μπορούσε η Βουλή σε χρόνο προγενέστερο των εκλογών, πριν γίνει γνωστή η σύνθεση του Α1 τμήματος, δηλαδή από ποιους δικαστές αποτελείται το Α1 τμήμα, ναι, να αλλάξει την νομοθεσία και τον αριθμό των δικαστών, αυτό που κάνει τώρα δηλαδή, που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη σύνθεση. Αλλά προϋπόθεση, όπως καταλαβαίνετε εδώ, θα είναι να μην δημιουργείται καμιά υπόνοια ότι η ρύθμιση είναι ειδική, ότι είναι φωτογραφική και αφορά, μάλιστα, συγκεκριμένο, λοιπόν, κόμμα. Ή ρυθμίζει συγκεκριμένη υπόθεση. Κατανοητό. Κύριε Σεβαστίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. Μπισκότα Βιολάντα. Μοναδικά.
φτιαγμένα με αγάπη. Φρέσκο γάλα Τρίκι. Κάθε μέρα άνοιξη.